fine. Gonna take some time. Gonna make her mine. Gonna make her mine. Σήμερα βρίσκομαι σε μια πραγματική αποστολή. Πάω να συναντήσω μια θεραλέα και ατρόμητη γυναίκα αστυνομικό που ανήκει στην ομάδα Δίας και κατάφερε να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα. Ανυπομονώ να τη γνωρίσω. Το όνειρό σας ήταν πάντα να γίνετε αστυνομικός? Ναι, αυτό ήταν το όνειρό μου. Δεν μπορούσα να φανταστώ να κάνω κάτι άλλο. Ήσασταν σίγουροι ότι θα κάνατε το όνειρό σας πραγματικότητα? Ναι, ήμουν σίγουρη. Και το κατάφερα τελικά με τη δεύτερη προσπάθεια που έδωσα εξετάσεις. Μικρή, παίζετε με κούκλες. Ή σας άρεσε περισσότερο το παιχνίδι κλέφτες και αστυνόμοι? Νομίζω πιο πολύ με κούκλες έπαιζα παρά κλέφτες και αστυνόμους. Τι σας είπαν οι γονείς σας όταν τους ανακοινώσατε ότι αυτό είναι το επάγγελμα που θέλετε να κάνετε? Ο μπας μου χάρηκε γιατί και αυτός ήταν αστυνομικός. Η μάμα μου ήταν λίγο διστακτική, αλλά τελικά εντάξει, με στήριξαν και οι δύο. Έχετε φοβηθεί ποτέ κατά τη διάρκεια μιας βάρδιας? Όχι, δεν έχω φοβηθεί ποτέ. Πιο πολύ στην ομάδα Δίας, επειδή είμαστε πάνω στις μηχανές, φοβόμαστε μην έχουμε κανένα τροχαίο, να μην χτυπήσουμε. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος φόβος. Πώς αντιδρούν όταν λέτε ότι δουλεύετε στην ομάδα Δίας? Ενθουσιάζονται. Στην αρχή ρωτάνε όλοι στη Δίας. Μετά ρωτάνε, είσαι οδηγός? Τους λέω, όχι, είναι οδηγός. Τους αρέσει πολύ. Αγαπάνε πολύ την ομάδα Δίας. Σας είπε ποτέ κάποιος αυτό είναι επάγγελμα για άντρες? Όχι, δεν μου το έχουν πει ποτέ. Οι άντρες είναι αδελφοί σας. Πώς σας αντιμετωπίζουν? Δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Έχουν μάθει να δουλεύουν με γυναίκες. Οπότε έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη τους και το σεβασμό τους. Ίσως μας προσέχουν λίγο παραπάνω. Είναι ευγενέστατοι. Αν γυρνούσατε το χρόνο πίσω, θα διαλέγατε να κάνετε πάλι το ίδιο επάγγελμα? Σίγουρα. Δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Μπορείτε να μου περιγράψετε μία μέρα σας όταν δεν είστε στο δρόμο και πίσω από το τιμόνι της μηχανής? Είναι πολύ διαφορετικά. Έχω δύο μικρά παιδιά, οπότε είμαι συνέχεια μαζί τους και τα τρέχω σχολεία, δραστηριότητες και προσπαθώ λίγο να ξεκλέψω λίγο χρόνο για γυμναστική, λίγο και για μένα. Μόνο αυτό. Τι χρειάζεται ένα κορίτσι για να γίνει αστυνομικός? Δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο. Το μόνο που χρειάζεται είναι να το αγαπάει, να το θέλει πραγματικά και σίγουρα θα γίνει μια καλή και άξια αστυνομικός. Τι έχετε να πείτε στα μικρά κορίτσια που ονειρεύονται να γίνουν αστυνομικοί? Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να κάνουν το όνειρό της πραγματικότητα όπως το έκανα και εγώ. Ελήφθη κέντρο, μεταβαίνουμε.